Εκτός από τις περιπτώσεις διηγημάτων και ταινιών, ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία της ανθρωπότητας μπορούν να πούν «Εκείνη τη μέρα έσωσα τον κόσμο». Ο Winston Churchill είναι ένας από αυτούς. Στις 28 Μαΐου του 1940 έχει μόνο 2 εβδομάδες ως πρωθυπουργός. Ενώ το ναυτικό προσπαθεί να εκενώσει τα αγγλικά στρατεύματα υπό τα γερμανικά πυρά, ο Winston Churchill δίνει μια άλλη μάχη. Μακριά από μικρόφωνα και αδιάκριτα βλέμματα. Μια σύγκρουση που τον φέρνει αντιμέτωπο με τους ίδιους τους υπουργούς του, τον Neville Chamberlain, υπέρμαχο της συνδικολόγησης, και τον Λόρδο Χάλιφαξ, υπουργό εξωτερικών. Αυτήν τη σύγκρουση δεν την έχει καταγράψει ο φακός. Ο ίδιος ο Churchill δεν αναφέρθηκε ποτέ σε αυτήν. Παρ' όλα αυτά, σε εκείνη την τραγική συγκυρία διακυβεύονταν τα πάντα στο μυστικό πολεμικό συμβούλιο. Εάν ο Churchill έβγαινε νικητής, η δημοκρατία θα επιβίωνε. Εάν όμως αποτύγχανε, οι Ναζί θα κυριαρχούσαν στην Ευρώπη και θα κέρδιζαν τον πόλεμο. Εκείνη την ημέρα ένας άνθρωπος μόνος θα καθόριζε την πορεία της ιστορίας. Πρόκειται για μια τραγωδία και κλεισμένων των θυρών, η οποία για μεγάλο διάστημα δεν ήταν γνωστή στο κοινό. Θα μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα μας. Στα απομνημονεύματά του, ο Churchill σιωπά και προτιμά να περιγράψει μια Αγγλία που συνολικά αντιτάσσεται στον ναζισμό. Το πρόσφατο έργο των ιστορικών απέδειξε ότι μέχρι εκείνη την ημέρα, στις 28 Μαΐου του 1940, εν μέσω πλήρους στρατιωτικής πάνω λετρείας, ο μαχητής Churchill ήταν μόνος. Εκείνη την ημέρα, η Αγγλία κινδύνευσε να αρνηθεί να εμπλακεί στον πόλεμο και να διαπραγματευτεί με τον Χίτλερ. The alternative of fighting on does nevertheless involve a considerable gamble. The nations that surrender tamely are beaten, but those that continue fighting rise again. Nothing in my suggestion can even remotely be described as ultimate capitulation. Αυτή η σύγκρουση διεξάγεται στους κόλπους του πολεμικού συμβουλίου στον αριθμό 10 της Downing Street. Το Συμβούλιο είναι η περιορισμένη εκδοχή του Κυβερνητικού Συμβουλίου και λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις για τη συνέχιση του πολέμου. Η κυβέρνηση, στο σύνολό της, συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα, ενώ το Πολεμικό Συμβούλιο καθημερινά. Τον Μάιο του 1940, όταν μόλις είχε τοποθετηθεί ο Churchill στο Συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει, κυριαρχούν οι αντίπαλοι του, ο Chamberlain και ο Halifax, ηγέτες του Συντηρητικού Κόμματος. Οι συντηρητικοί, στην εξουσία περίπου 10 χρόνια, δεν έχουν μπει στον πόλεμο διότι ο Χίτλερ δεν τους έχει αφήσει δυνατότητα επιλογής. Διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο με οπισθοχωρήσεις μέχρι να κατατροποθούν. Το παράδοξο είναι ότι ο Winston Churchill είναι και εκείνος συντηρητικός, αλλά ένας συντηρητικός που διαφωνεί με το κόμμα του. Αρνείται την προοπτική να παραδεχτεί ήττα. Θέλει να αγωνιστεί μέχρι σε σχάτων. Δύο εκπρόσωποι του Εργατικού Κόμματος συμμετέχουν στο Συμβούλιο, ο Clement Attlee και ο Arthur Greenwood.
Στην παρούσα συγκυρία, η άποψή τους δεν λαμβάνεται υπόψη. Το κόμμα τους ανήκει στη μειοψηφία. Πολιτικά ο Τσόρτσιλ είναι εκ προημίου χαμένος. Εάν ο Χίτλερ προτείνει αποδεκτούς όρους, ο Τσάμπερλεν και ο Χάλιφαξ είναι σίγουροι ότι θα επικρατήσουν. Και είναι ακόμα πιο σίγουροι για τη νίκη τους, διότι η προσωπικότητα του Τσόρτσιλ θα λειτουργήσει εις βάρος του. Για πολλούς ο Τσόρτσιλ είναι ένας πολιτικός ιδιότροπος και απρόβλεπτος. Το 1940 είναι 65 ετών και έχει μια καριέρα πίσω του. Θεωρούν ότι είναι τελειωμένος, ότι έχει γνωρίσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες αλλά και τις πιο πικρές ανατροπές. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είναι ένας αριστοκράτης διαφορετικός από τους άλλους. Παρόλο που προέρχεται από επιφανή οικογένεια, γεννήθηκε χωρίς περιουσία. Παράτολμος, ανήσυχο πνεύμα, στρατεύεται στα 18 του και υπηρετεί στο Σουδάν, την Ινδία και την Νότιο Αφρική. Από τις εκστρατείες του αντλεί επικές αφηγήσεις που δημοσιεύονται σε συνέχειες στο Βρετανικό τύπο. Είναι ταλαντούχος και γίνεται διάσημος. Το 1900, ισχυρός από αυτήν τη δημοτικότητα, μπαίνει στην πολιτική. Συντηρητικός αλλά θετικός σε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, εκλέγεται στη Βουλή των Κοινοτήτων σε ηλικία 25 ετών. Βουλευτής με έντονη δράση, ανατρεπτικός, αντιμάχεται κάποιον Τζόσεφ Τσάμπερλεν, τον πατέρα του Νέβιλ Τσάμπερλεν. Σε ηλικία 34 ετών γίνεται υπουργός εσωτερικών. Στα 36 γίνεται πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου και υπουργός ναυτικών. Είναι ακόμα υπουργός όταν ξεσπά ο πόλεμος. Το 1916 οργανώνει μια επικίνδυνη ναυτική αποστολή κατά της Τουρκίας στο στενό των Δαρδανελίων. Σκέτη καταστροφή. Το εκστρατευτικό σώμα αποδεκατίζεται από τους Τούρκους. Ο Τσόρτσιλ παρετείται από το αξίωμά του και στρατεύεται εκ νέου. Συμμετέχει στη μάχη του Σόμ και όταν τελειώνει ο πόλεμος είναι απλός αξιωματικός. Την περίοδο του Μεσοπολέμου γίνεται υπουργός απικιών, ενόπλων δυνάμεων και οικονομικών. Θα περιγράψει τον εαυτό του ως τον χειρότερο υπουργό οικονομικών στην ιστορία της Αγγλίας. Η καριέρα του είναι μια χαοτική εναλλαγή εντυπωσιακών επιτυχιών και τρομερών αποτυχιών, μεταξύ των οποίων αφοσιώνεται στη συγγραφή βιβλίων και άρθρων. Η πολιτική τάξη της Αγγλίας δεν τον εμπιστεύεται και οι ξένες κυβερνήσεις τον θεωρούν αυθεντικό άνθρωπο χωρίς επιρροή. Πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτός ο αμφιλεγόμενος αμφισβητείας είναι ικανός να υπερασπιστεί τις πιο αντιφατικές απόψεις. Θεωρεί τον Γκάντι μη γυμνοφακήρη και εκφράζει ανοιχτά το θαυμασμό του για τον Μουσολίνι. Είναι προκλητικός, πηγαίος και πάντα με μια καλή κουβέντα στο στόμα. A joke is a very serious thing. One can always count on Americans to do the right thing after they've tried everything else. The best argument against democracy is a 5-minute conversation with the average voter. Ο ακατάστατος τρόπος ζωής του δεν βοηθά να βελτιωθούν οι σχέσεις του με το κατεστημένο. Κοιμάται αργά, ξυπνάει αργά, δουλεύει στο κρεβάτι. Υπαγορεύει τις επιστολές του φορώντας τις πιο εκκεντρικές ρόμπες δωματίου σε αποχρώσεις χέλι ροζ με δαντέλες, με ένα πούρο στο στόμα και ένα ποτήρι κονιάκ στο χέρι. Λατρεύει τα κοστούμια και τις μεταμφιέσεις και φωτογραφίζεται με ό,τι πιο απίθανο μπορεί να φανταστεί κανείς. Δεν ελέγχεται εύκολα, είναι παράξενος και πολλές φορές πέφτει σε βαθιά κατάθλιψη. Ζωγραφίζει ερασιτεχνικά αλλά με αρκετό ταλέντο και είναι η μόνη δραστηριότητα που του επιτρέπει να ξεφεύγει από τις μαύρες σκέψεις που τον καταδιώκουν σε όλη του τη ζωή με σοβαρές κρίσεις που τον ρίχνουν σε λίθαργο. Και το κυριότερο, πίνει άνευ λόγου. Η μέρα ξεκινά πάντα με κονιάκ ή σαμπάνια. Το γεύμα πάντα συνοδεύεται από καλό κρασί και διάφορα απεριτίφ. Στη συνέχεια ξαπλώνει για έναν μεσημεριανό ύπνο μακράς διαρκείας για να εμφανιστεί γύρω στις 5 με 6 πάλι με ένα ποτήρι κονιάκ στο χέρι. Το δείπνο πάντα συνοδεύεται από ποτό και η βραδιά κρατάει ως αργά τη νύχτα με τη συνοδεία πάντα πούρου και κονιάκ.
Κάνει ατελείωτη συζητήσει ή υπαγορεύει ασταμάτητα εξαντλώντας τους γραμματείς του. Αυτή η δραστηριότητα οδηγεί σε ευρηματικές ιδέες αλλά και σε σχεδιασμούς επίφοβους ή ειλικρινά καταστροφικούς που προκαλούν δέος στο περιβάλλον του. Οι συνεργάτες του καλούνται να χρησιμοποιούν την ενέργειά τους για την αποτροπή μεγαλεπίβολων σχεδίων που εκπονεί ο Ουίνστον σε τέτοιες βραδιές δημιουργίας. Ο εκνευριστικός, απρόβλεπτος, παραλυματικός Τσόρτσιλ είναι έτοιμος να οδηγήσει τη Μεγάλη Βρετανία σε πόλεμο μέχρι σε σχάτων με τη ναζιστική Γερμανία. Γνωρίζει καλά ότι οι αντίπαλοι του στο Πολεμικό Συμβούλιο θα χρησιμοποιήσουν αυτό το επιχείρημα και θα συνασπιστούν εναντίον του. Επικίνδυνοι αντίπαλοι του. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται αυτός που διαδέχθηκε ο Τσόρτσιλ στην Downing Street, ο Νέβιλ Τσάμπερλεν. Εάν ο Ουίνστον είναι αυτή τη στιγμή πρωθυπουργός, είναι γιατί μπροστά στην στρατιωτική καταστροφή ανάγκασε τον Τσάμπερλεν να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας, συμπεριλαμβάνοντας τα κόμματα των φιλελευθέρων και των εργατικών. Επίσης, διότι οι εργατικοί, πριν δεχθούν, έθεσαν ως όρο να μην είναι πλέον ο Τσάμπερλεν επικεφαλής της κυβέρνησης. Η πλειοψηφία είναι συντηρητική, άρα και ο πρωθυπουργός πρέπει να είναι συντηρητικός. Και ο μόνος που μπορεί να αντιταχθεί στον Τσάμπερλεν είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ. Ο Τσόρτσιλ, τον οποίο ο Τσάμπερλεν και κυρίως ο Χάλιφαξ τον θεωρούν ως έναν εκεντρικό που θα μπορέσουν εύκολα να χειραγωγήσουν. Εξάλλου, εκείνοι είναι που κυριαρχούν στη βρετανική πολιτική σκηνή τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Τσάμπερλεν ήταν μέλος της κυβέρνησης χωρίς διακοπή από το 1932. Το 1937 έγινε πρωθυπουργός. Διατήρησε το κύρος του στους κόλπους των συντηρητικών, παρόλα αυτά είναι ο υπαριθμόν ένα υπεύθυνος της πολιτικής που οδήγησε στον πόλεμο και σε αυτό που ονομάστηκε πολιτική κατευνασμού. Γνωρίζει καλά τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει η χιτλερική Γερμανία. Γι' αυτό θέλει να αποφύγει μια σύγκρουση με το ναζιστικό καθεστώς. Στόχος του είναι να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση μεταξύ των γερμανικών αξιώσεων στο Βέλγιο και των βρετανικών συμφερόντων, ώστε να λογικευτεί ο καγκελάριος Χίτλερ. Ο Αδόλφος Χίτλερ όμως δεν είναι άνθρωπος της λογικής, διαπραγματεύεται μόνο για να αθετήσει μετά το λόγο του. Και ο Τσάμπερλεν ανέχεται τα πάντα μέχρι που είναι πια πολύ αργά. Το 1936 ο Χίτλερ εγκαθιστά τη Βέρμαχτ στη Ρινανία κατά μήκος των συνόρων με τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία κατά παράβαση της Συνθήκης των Βερσαλιών. Ο Τσάμπερλεν προτείνει να επιστραφεί στη Γερμανία ένα τμήμα των απικιών της πριν από το 1914 προκειμένου να κατευνάσουν τον δικαιολογημένο θυμό, όπως λέει, του γερμανικού λαού. Τον Μάρτιο του 1938 ο Χίτλερ προσαρτά την Αυστρία. Τον επόμενο μήνα 70.000 Αυστριακοί εκτοπίζονται. Ο Τσάμπερλεν λέει: «Δεν είναι κατάλληλη στιγμή να λάβουμε βιαστικές αποφάσεις ή να μιλήσουμε χωρίς περίσκεψη». Με μεγαλύτερη άνεση, ο Χίτλερ συνεχίζει με μεγαλύτερες προκλήσεις. Ανακοινώνει ότι βάσει του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών, η Γερμανία θα εισβάλλει την 1η Οκτωβρίου του 1938 στην Δυτική Τσεχοσλοβακία, όπου υπάρχει μια γερμανική μειονότητα, οι Σουδίτες, που αντιπροσωπεύουν το 1 τρίτο του πληθυσμού. Μία διάσκεψη της τελευταίας στιγμής οργανώνεται βιαστικά στο Μόναχο στις 29 Σεπτεμβρίου. Συμμετέχουν ο Αδόλφος Χίτλερ, ο Μπενίτο Μουσολίνι, ο Εντουάρ Νταλατιέ, νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, και ο Νέβιλ Τσάμπερλεν. Ο Τσάμπερλεν πηγαίνει στο Μόναχο ως υπέρμαχος της ειρήνης και δηλώνει: When I was a little boy, I used to repeat... If at first you don't succeed, try, try, try again. Δεν προσπαθεί καν. Ο Χίτλερ υπαγορεύει τους όρους του. Ο Νταλαντιέ και ο Τσάμπερλεν τους αποδέχονται.
Μιλώντας για τον Τσάμπερλεν, ο Χίτλερ λέει: «Αν αυτός ο γεροτρελός έρθει ξανά με την ομπρέλα του να ανακατευθεί τις υποθέσεις μας, θα τον πετάξω από τις σκάλες και θα χοροπηδάω πάνω στο στομάχι του μπροστά στους φωτογράφους». Δεν θα ανακατευθεί ξανά. Στο Παρίσι εισπράττει ειρωνικά σχόλια για την αγάπη του για το Βερολίνο. Ο Τσόρτσιλ εκρήγνεται. «Επιλέξατε την ατίμωση για να αποφύγετε τον πόλεμο. Τώρα έχετε και τον πόλεμο και την ατίμωση». Παρ' όλα αυτά, το Λονδίνο υποδέχεται τον Τσάμπερλεν σαν ήρωα. Next, I want to say that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Δηλώνει ειρήνη για πάντα, κραδένοντας μπροστά στο πλήθος που έχει έρθει να τον υποδεχθεί τη συμφωνία που έχει υπογράψει με τον Γερμανό διάβολο. Αρχιτέκτονας αυτής της συνθήκης θα είναι εκείνος που θα γίνει ο άλλος αντίπαλος του Τσόρτσιλ στο πολεμικό συμβούλιο, ο Λόρδος Χάλιφαξ, υπουργός εξωτερικών. It has often been stated, rightly or wrongly, that the last war might have been prevented if the British government had made it clear where they stood. And now that the possibility of conflict again exists, the government have taken steps to declare their attitude, not only to the world, but in a special message to Herr Hitler. Edward Frederick Lidley Wood, κόμις του Χάλιφαξ, χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του Βρετανικού κατεστημένου. Αριστοκρατικής καταγωγής, έχει περάσει από τα καλύτερα σχολεία, εξαιρετικά συντηρητικός, είναι επίσης ένας άνθρωπος μυστήριο. Ανάπηρος εκγενετής, δεν έχει το αριστερό του χέρι. Λατρεύει το κυνήγι της Αλεπούς και είναι φανατικός καθολικός. Ο Τσόρτσιλ τον λέει «Ιερή Αλεπού». Στη δεκαετία του 30 δείχνει συμπάθεια, για να μην πούμε ότι τον γοητεύουν τα φασιστικά καθεστώτα. Συναντά τον Γκέρινγκ, που τον βρίσκει γοητευτικό, σε κάποια κυνηγετική εξόρμηση τον Νοέμβριο του 1937. Ο ρατσισμός και ο εθνικισμός είναι επικίνδυνες δυνάμεις, όμως δεν μπορώ να μη σκέφτομαι ότι έχουν κάτι φυσικό, λέει ο Χάλιφαξ. Είναι μέλος της κλίκας του Κλάιβντεν, μιας πολύκλειστης λέσχης όπου συναντιούνται μία χούφτα αριστοκράτες με επιρροή. Το αρχηγείο τους βρίσκεται στον πύργο Κλάιβντεν. Εκεί βρίσκεται ο διευθυντής των Times ή πολιτική όπως ο Λόρδος Λόθιαν, πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ουάσιγκτον. Ο τύπος της αριστεράς κατηγορεί, όχι ανεφλόγου, την κλίκα του Κλάιβντεν, ότι δείχνει συμπάθεια προς το ναζιστικό καθεστώς. Η ψυχή της λέσχης είναι η Lady Astor, μια ζάπλουτη κυρία αριστοκρατικής καταγωγής που είναι γνωστή για το μένος της εναντίον των κομμουνιστών και των Εβραίων. Κάποια μέρα ο Τσόρτσιλ της είπε: «Εάν ήμουν σύζυγός σας, θα έριχνα δηλητήριο στο τσάι σας». Και εκείνη ακούστηκε να του απαντάει: «Εάν ήμουν σύζυγός σας, θα το έπινα». Εν συντομία, χάσμα χωρίζει τον Χάλιφαξ από τον Τσόρτσιλ. Και μετά το Μόναχο, ο Τσόρτσιλ προβλέπει την καταστροφή. Κανένας δεν θέλει να μιλήσει για ένα νέο πόλεμο. Την 1η Σεπτέμβρη, ο Χίτλερ εφαρμόζει το δόγμα του κεραυνοβόλου πολέμου στην Πολωνία. Στα ανατολικά, ο Στάλιν εποφελείται για να εισβάλλει στο άλλο τμήμα της χώρας. Η Πολωνία είναι σύμμαχος της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Τσάμπερλεν αντιτίθεται στην κήρυξη πολέμου στη Γερμανία και η γαλλική κυβέρνηση τον μιμείται. Η κοινή γνώμη μεταστρέφεται. Αποδεικνύεται ότι ο Τσόρτσιλ είχε δίκιο. Χαμένος κόπος.
Ο Αδόλφος Χίτλερ δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Έχει ανάγκη από χάλιβα και ο χάλιβας προέρχεται από την Νορβηγία. Εισβάλλει στην Νορβηγία προσαρτώντας το πέρασμά του και τη Δανία τον Απρίλιο του 1940. Ο αποκλεισμός της Γερμανίας δεν έχει επιπτώσεις. Η αποτυχία του αναγκάζει τον Τσάμπερλεν να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας και να παραχωρήσει τη θέση του πρωθυπουργού στον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Μέρα η Γερμανία εισβάλλει στο Βέλγιο. Ο νέος πρωθυπουργός παρακολουθεί ανίσχυρος την καταστροφή. 50,000 men to their own fate. This is the way it will have to be. On May the 10th, 1940, the leaders of Nazi Germany shifted their war machine into high gear. They blitzed into Holland and Belgium. The Nazis are marching ahead at the fastest speed a conquering army has moved in all history. All roads in France are choked with slow-moving masses of refugees. Nazi Stuka dive bombers are scraping and bombing thousands of helpless women and children. Όταν τα γερμανικά στρατεύματα διεισδύουν στο Βέλγιο, αγγλικά και γαλλικά στρατεύματα κατευθύνονται βόρεια για να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους. Είναι όμως παγίδα. Η πραγματική επίθεση γίνεται τρεις ημέρες μετά, στις 13 Μαΐου, σε όλο τον οίκος των γαλλογερμανικών συνόρων. Τα τεθωρακισμένα εξαπολύουν θανάσιμη επίθεση στα αμετόπιστεν των συμμάχων. Στο βήμα του Βρετανικού Κοινοβουλίου, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ δηλώνει: «Δεν έχω τίποτα άλλο να σας υποσχεθώ παρά αίμα, δάκρυα και υδρότα». Η μάχη της Γαλλίας είναι σκέτη καταστροφή. Μέσα σε λίγες μέρες η Wehrmacht περικυκλώνει τις συμμαχικές δυνάμεις που τρέπονται σε άτακτη φυγή προς τη Δουνκέρκη με την ελπίδα να τους περισυλλέξουν οι Άγγλοι. Στις 7 το πρωί εκείνης της ημέρας, ο Τσόρτσιλ έδωσε το πράσινο φως για την επιχείρηση «Δύναμο» για την περισυλλογή από την Δουνκέρκη των επιζώντων του εκστρατευτικού σώματος. Οι Βρετανοί βίωσαν τη μεγαλύτερη ήττα της ιστορίας τους. Στο πολεμικό συμβούλιο, που έγινε 2 ώρες μετά, η ατμόσφαιρα ήταν ζωφερή. Ο Τσόρτσιλ μόνο καταστροφές είχε να ανακοινώσει. I have received a letter from my personal representative in Paris. The news is bad. Το χειρότερο νέο είναι ότι τα γερμανικά στρατεύματα προελάβουν. Ο γαλλικός στρατός διαλύεται. Πρέπει να περισυλλέξουν το Βρετανικό εκστρατευτικό σώμα από τη Βόρεια Γαλλία. Αυτό που πρέπει να αποφασίσει το Πολεμικό Συμβούλιο είναι εάν θα προχωρήσει ή όχι σε διαπραγματεύσεις με τη Γερμανία. Ο Τσόρτσιλ θέλει να συνεχιστεί η μάχη. Ο Χίτλερ δεν κρατάει το λόγο του, λέει. Κανένας συμβασμός δεν είναι εφικτός. Εάν εγκαταλείψει η Αγγλία την Ευρώπη στα χέρια του, τίποτα δεν θα μπορεί να τον σταματήσει. Αντίθετα, ο Τσάμπερλεν και ο Χάλιφαξ πιστεύουν ότι μπορεί ακόμα να σωθεί η Βρετανική Αυτοκρατορία και να αποφύγουν οι Βρετανοί τα δεινά του πολέμου. Θέλουν να διαπραγματευτούν ξεχωριστή συμφωνία ειρήνης. Mr. Prime Minister, we have to face the fact that now it's not so much a question of imposing a complete defeat upon Germany, but of safeguarding the independence of our own empire. Οι διάλογοι που θα ακούσετε είναι πραγματικοί. Ανασυστάθηκαν από τους ιστορικούς, κυρίως από τον Τζον Λούκακ, σύμφωνα με σημειώσεις που είχαν κρατήσει οι συμμετέχοντες. I had an interview with the Italian ambassador last night. He said that Signor Mussolini's principal wish was to secure peace in Europe. Ο Λόρδος Χάλιφαξ εξήγησε στο Πολεμικό Συμβούλιο ότι ο Μουσολίνι, που δεν είχε εμπλακεί ακόμα στον πόλεμο, πρότεινε να μεσολαβήσει στον Χίτλερ, προκειμένου να διαπραγματευτεί μια συνθήκη ειρήνης ξεχωριστή με τους Άγγλους. Για τη διαμεσολάβηση φυσικά ζητούσε ανταλλάγματα.
and he might have fresh proposals to put forward. Ο Τσόρτσιλ δεν θέλει να ακούσει κουβέντα. Η διαπραγμάτευση με τη Γερμανία θα είναι σαν να αναγνωρίζουν την υπεροχή των Ναζί στην Ευρώπη. I'm opposed to any negotiations that would lead to a derogation of our rights and powers. I think it very probable that Italy might issue an ultimatum to France, saying that unless she agrees to a conference, Italy will come in on Germany's side. Ο Τσάμπερλεν αναφέρεται στην απειλή να προκύψει ένα δεύτερο μέτωπο στη Γαλλία. Εάν η Ιταλία εμπλακεί στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας, ο γαλλικός στρατός θα βάλεται από τη Βέρμαχτ στο βορρά και θα πρέπει να σπεύσει και στο νότο για να αντιμετωπίσει τα στρατεύματα του Μουσολίνη. Στρατιωτικά, ανέφικτο. Η μόνη λύση για τους Γάλλους θα είναι η συνθηκολόγηση. Και αν η Αγγλία δεν διαπραγματευτεί, θα βρεθεί μόνη απέναντι σε έναν τέτοιο εχθρό. Once France collapsed, the Germans would no longer need large land forces. They would switch the bulk of their effort to air production. Εάν η Γερμανία ενισχύει περαιτέρω την αεροπορία της, η Βρετανική αεροπορία δεν θα μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο του αγγλικού εναέριου χώρου. Τα βρετανικά νησιά θα είναι ανυπεράσπιστα έναντι των εισβολέων. Ο Τσόρτσιλ δεν συμφωνεί. Το ζητούμενο δεν είναι ο έλεγχος του εναέριου χώρου, αλλά να εμποδίσουν τον Γερμανό κατακτητή να τον αποκτήσει. Ο Χάλιφαξ επιμένει. Πρέπει να εξετάσουν όλες τις επιλογές. Και μεταξύ αυτών και την πιθανότητα μιας ξεχωριστής συνθήκης ειρήνης με τη Γερμανία. Ζητά μετεπιτάσεως από το Πολεμικό Συμβούλιο να τον εξουσιοδοτήσει για τη συνέχιση των συνομιλιών με τον Ιταλό πρέσβη. Proposals. I do believe the last thing Signor Mussolini wants is to see Herr Hitler dominating Europe. He will be anxious, if he can, to persuade Herr Hitler to adopt a more reasonable attitude. I doubt whether anything will come from an approach to Italy. But that is a matter for the War Cabinet to consider. I personally would be thankful to get out of our present difficulties under such terms. Provided we retain the essentials and the elements of our vital strength, even at the cost of some territories. But first, I must lunch with Renault. Well, the War Cabinet will convene again at 2 p.m. Thank you, gentlemen. Prime Minister. Ο Πολ Ρεϊνό, πρόεδρος της Γαλλίας, είναι όπως και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ υπέρμαχος της συνέχισης των συγκρούσεων. Βρίσκεται όμως σε απελπιστική κατάσταση. Η Γαλλία έχει ιτηθεί και η κυβέρνηση έχει χάσει την ισχύ της. Ακόμη και οι στρατιωτικοί αρνούνται να τον υπακούσουν. Ωστόσο, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο γαλλικός στρατός εμφανιζόταν ο ισχυρότερος του κόσμου. Είχε θριαμβεύσει έναντι των Γερμανών. Ήταν ο πολυπληθέστερος και ο πιο έμπειρος. Προστατευόταν από ένα δίκτυο υπερσύγχρονων οχυρωματικών έργων, τη γραμμή Μαζινό. Μέσα σε τρεις εβδομάδες η Wehrmacht είχε καταστρέψει αυτόν τον αίτητο στρατό. Ο Ρεϊνό μπορεί να διαβεβαιώσει τον Τσόρτσιλ για την πρόθεσή του να πολεμήσει, αλλά ο Βρετανός Πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά ότι σύντομα θα είναι μόνος, αντιμέτωπος με τον Χίτλερ. Όταν ο Τσόρτσιλ πηγαίνει στο Πολεμικό Συμβούλιο, εκείνο το βράδυ στις 29 Μαΐου, πρακτικά η παρτίδα είναι χαμένη. Μετά τη σύντομη συνάντησή του με τον Πολ Ρεϊνό, έχει αντιληφθεί ότι η Γαλλία είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο μόνο για λίγες ημέρες, για μία-δύο εβδομάδες το πολύ. I hope that France will hang on. At the same time, we must care not to be forced into a weak position. Μπροστά στην καταστροφή, ο Χάλιφαξ θα ανακάμψει εξωθώντας το Πολεμικό Συμβούλιο να ζητήσει ξεχωριστή συνθήκη ειρήνης με ενδιάμεσο τον Μουσολίνη. I'm not quite convinced that it's in Herr Hitler's interest to insist on outrageous terms, and Signor Mussolini might be... Εάν τα καταφέρει η Μεγάλη Βρετανία, θα εξαρτάται από την καλή θέληση του Αδόλφου Χίτλερ. The problem is a very difficult one, and it is right that we should talk it out from every point of view.
Ο Τσόρτσιλ δεν μπορεί να αντιταχθεί ευθέως στον Χάλιφαξ που τον υποστηρίζει ο Τσάμπερλεν. Όχι ακόμα. Πρέπει να τον ξεγελάσει και να κερδίσει χρόνο. I think it is best to decide nothing until we know how much of the army we can re-embark from France. Όμως, ο Χάλιφαξ μπαίνει κατευθείαν στο θέμα. Διαβάζει τη σύνοψη των συζητήσεων με τον Ιταλό πρέσβη. Εάν η Μεγάλη Βρετανία παραχωρήσει κάποιες αποικίες και αφήσει στην Ιταλία τον έλεγχο της Μεσογείου, ο Μουσολίνη θα προτείνει μια ειρηνευτική διάσκεψη με τη Γερμανία. Ο Τσόρτσιλ διαφωνεί. Ο Χίτλερ θα θέλει να απαγορεύσει τον εκ νέου εξοπλισμό της Αγγλίας. Και στη συνέχεια δεν θα μπορούν να τον εμποδίσουν να μην κρατήσει το λόγο του και να διακόψει την ειρηνευτική διαδικασία όπως έκανε 2 χρόνια πριν στην Τσεχοσλοβακία. Όμως ο Τσόρτσιλ είναι μόνος εναντί των άλλων. Για την ώρα πρέπει να υποχωρήσει. I raise no objection to some approach being made to Signor Mussolini. Στις 26 Μαΐου, μετά τη συνάντηση η οποία ολοκληρώθηκε αργά τη νύχτα, ο Τσόρτσιλ σκέπεται μόνος του. Και αν κάνει λάθος, και αν ο Χάλιφαξ είχε δίκιο, τελικά η ιδέα ενός συμβιβασμού με τον Χίτλερ δεν είναι εντελώς παράλογη. Δεν μπορεί να αγνοηθεί τόσο εύκολα. Πλέον καμία δύναμη δεν μπορεί να αντιταχθεί στα γερμανικά στρατεύματα. Η Γαλλία έχει γονατίσει, η Σοβιετική Ένωση έχει υπογράψει συμφωνία με τον Χίτλερ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να εμπλακούν. Εάν η Αγγλία συνεχίσει μόνη της στον πόλεμο, θα πρέπει να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο που ελέγχει σχεδόν όλη την Ευρώπη, τις τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές της, τη βιομηχανία της. Ακόμα κι αν η Wehrmacht δεν καταφέρνει να κάνει απόβαση στις βρετανικές ακτές, ο βρετανικός λαός υποφέρει από τους βομβαρδισμούς της ναζιστικής αεροπορίας. Η χώρα θα καταστραφεί και ο πληθυσμός θα αποδεκατιστεί. Αντίθετα, ένας συμβιβασμός θα επέτρεπε στη Μεγάλη Βρετανία να προστατεύσει τον πληθυσμό της και να ανασυντάξει τις δυνάμεις της εν αναμονή καλύτερων ημερών. Και κυρίως θα πίεζε τον Χίτλερ να σταματήσει να ασχολείται με τη Δύση, προκειμένου να υλοποιήσει το βασικό του στόχο, όπως τον έχει περιγράψει στο βιβλίο του «Ο Αγών μου», να επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση και να καταστρέψει τον κομμουνιστή εχθρό και να ανακτήσει την Ανατολή, σύμφωνα με το δόγμα του ζωτικού χώρου, το οποίο ο Φίρερ θεωρούσε καθοριστική σημασία για την Γερμανία. Τα δύο μεγάλα ολοκληρωτικά καθεστώτα βρίσκονται αντιμέτωπα σε μια σύγκρουση γιγάντων, η οποία αποδυναμώνει και τους δύο, διασφαλίζοντας τη θέση της Μεγάλης Βρετανίας και της αυτοκρατορίας της. The scum of the earth, I believe. The bloody assassins of the workers, I presume. Μια άποψη που την ασπάζεται ευρέως η βρετανική ελίτ. Ο αντικομμουνισμός είναι το κυρίως κίνητρο σε συνδυασμό με μια δόση κοσμικού αντισημιτισμού. Ο ίδιος ο Τσάμπερλεν είχε γράψει σχετικά με τις διώξεις που υφίστανται οι Εβραίοι γερμανικής καταγωγής από το 1933. Εάν η Βρετανική κυβέρνηση επέλεγε τον συμβιβασμό, θα επιτύγχανε την υποστήριξη όλων εκείνων που μετρούσε η γνώμη τους στην χώρα και πιθανόν να κέρδιζε και την πλειοψηφία των πολιτών για τους οποίους η προοπτική ενός πολέμου μακράς διαρκείας προκαλούσε τρόμο. Έτσι, μέσα στον οριμαγδό της καταστροφής, διαφαίνεται η τάση της παραίτησης. Όταν ξεκινάει η συνάντηση, ο Τσόρτσιλ είναι αναστατωμένος. Οι υπέρμαχοι του συμβιβασμού υπερτερούν. Όμως ο Τσόρτσιλ δεν εγκαταλείπει τη μάχη τόσο εύκολα. Και πέρα από κάθε προσδοκία, αντιτάσσεται. I am continuously oppressed by the futility of the suggested approach to Signor Mussolini, which I have no... Ο Τσόρτσιλ θυμώνει. Αυτά τα μάταια διαβήματα δεν μπορούν να αποδυναμώσουν τη Μεγάλη Βρετανία που δεν τα έχει ανάγκη. Εάν οι Γάλλοι θέλουν να συνθηκολογήσουν, ας το κάνουν. If the French want to give up the struggle, well, let them give up. If we win, we might save them later. The only way we can regain our prestige is by showing the world that Germany has not beaten us. And if after two or three... Και συνεχίζει.
Εάν μετά 2 ή 3 μήνες η Αγγλία είναι ακόμα όρθια, θα ανακτήσει το κύρος της στα μάτια του κόσμου. Ακόμα και αν η Αγγλία χάσει σε αυτόν τον πόλεμο, η χώρα δεν θα βρεθεί σε χειρότερη κατάσταση από αυτήν που θα βρισκόταν αν έσκυβε το κεφάλι και συνθηκολογούσε. Σε καμία περίπτωση η Αγγλία δεν πρέπει να ολισθήσει προς τη συνθηκολόγηση. The futility of the approaches is not only futile, but leaves us in deadly danger. Winston, I understand these arguments. Ο Τσάμπερλεν καταλαβαίνει. Παρ' όλα αυτά, πιστεύει ότι πρέπει να ζητήσουν από την Ιταλία να ανοίξει έναν κύκλο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή του Ρούσβελτ. Το χάσμα μεταξύ των 2 στρατοπέδων γίνεται αγεφύρωτο. I hope that the French will hang on. If the worst comes to the worst, then it will be no bad thing for this country to go down fighting for the other countries which have been overcome by Nazi tyranny. It is obvious to me that there are some profound differences of opinion that need to be clarified. Εκείνη τη στιγμή ο Χάλιφαξ αντιλαμβάνεται ότι ο Τσόρσιλ δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να διαπραγματευθεί και απλώς προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να αποτύχει οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική εκτός της δικής του. Θα αποδεχόταν την ιδέα να βρεθεί μόνος αντιμέτωπος με τη Γερμανία για όσο χρειαστεί, αποκλειστικά και μόνο εάν δεν υπήρχε άλλη λύση. Αλλά υπάρχει άλλη λύση. Ο Χάλιφαξ αρνείται να αφήσει τις βόμβες του εχθρού να καθορίσουν την τύχη της χώρας. Ο Τσόρσιλ παραμένει αδιάλακτος. Ο Χάλιφαξ είναι αφελής. Δεν είναι ώρα να αναρωτηθούμε αν ο Χίτλερ είναι αρκετά λογικός ώστε να εγγυηθεί για την ανεξαρτησία της Αγγλίας με αντάλλαγμα κάποιες απικίες. Ο Χάλιφαξ απαντά. Και αν η Γαλλία συνθηκολογήσει... Και αν ο Χίτλερ προτείνει όρους ειρήνης στη Γαλλία απαιτώντας τη συνεργασία της Αγγλίας... Ο Πρωθυπουργός θα δεχτεί να εξετάσει αυτά τα ενδεχόμενα. I am not prepared to discuss these terms with the French. But if somebody wishes to show me the terms, then I certainly shall look at them. Μετά την τελευταία αυτή παραχώρηση που βγήκε από τα χείλη του, ο Τσόρτσιλ αποχωρεί από τη συνάντηση. Ο Τσόρτσιλ δεν πίστηκε ποτέ. Η έναρξη διαπραγματεύσεων με τον Χίτλερ θα τον καθιστούσε απόλυτο κυρίαρχο της Ευρώπης. Όλη του η ζωή, όλο του το ιστορικό υπόβαθρο, ολόκληρη η ύπαρξή του, του υπαγόρευαν να αγωνιστεί με χρυσεσχάτων, όπως οι πρόγονοί του ενάντια στον Λουδοβίκο 14ο ή τον Ναπολέοντα, οι οποίοι επίσης προσπαθούσαν να κυριαρχήσουν στην Ευρώπη και να αναζητήσουν έναν συμβιβασμό. Ο Τσόρτσιλ βλέπει στον Χίτλερ το απόλυτο κακό. Γνωρίζει ότι οι Ναζί θα επιβάλλουν στην Ευρώπη ένα καθεστώς τρόμου και ρατσισμού. Θα αγνοήσουν εντελώς τις θεμελιώδεις αξίες που αποτελούν τη βάση του δυτικού πολιτισμού και του δημοκρατικού συστήματος. Ποτέ δεν θα μπορέσει να το δεχτεί. Είναι έτοιμος για κάθε είδους συμμαχία, προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας, ακόμα και με τους Σοβιετικούς, τους οποίους μισεί και αντιμάχεται πάντα. Εάν ο Χίτλερ έκανε εισβολή στην κόλαση, θα φρόντιζε να τοποθετήσω μπροστά από τη Βουλή των Κοινοτήτων κάποιες ενδιαφέρουσες επισημάνσεις υπέρ του διαβόλου. Εκείνη η μέρα θα έρθει, αλλά για την ώρα πρέπει να εμποδίσει την Αγγλία να διαπραγματευτεί μια επέσχυντη ειρήνη. Και έχει έναν άσο στο μανίκι του. Μια εξαιρετικά λεπτομερή αναφορά που ζήτησε από τον αρχηγό του στρατού 2 μέρες νωρίτερα, προκειμένου να αξιολογήσει την πιθανότητα η Μεγάλη Βρετανία να αντισταθεί μόνη της έναντι της Γερμανίας. Οι χερσαίες δυνάμεις είναι πλήρως απογοητευμένες. Ιτήθηκαν στη Γαλλία και η περισυλλογή του εκστρατευτικού σώματος από τις ακτές της Δουνκέρκης είχε άσχημο αντίκτυπο. Εάν αποτύχουν, θα χρειαστούν μήνες για την αποκατάσταση του στρατεύματος.
Η αναφορά του βασιλικού ναυτικού είναι πιο ενθαρρυντική. Ο Βρετανικός στόλος παραμένει ο ισχυρότερος στον κόσμο. Τα θωρυκτά και τα αντιτορπιλικά υπερέχουν αριθμητικά του γερμανικού ναυτικού. Κυριαρχούν στις περισσότερες θάλασσες του πλανήτη, ενώ το γερμανικό ναυτικό είναι περιορισμένο στη Βόρεια Θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, οι Γερμανοί κατασκευάζουν εσπευσμένα υποβρύχια που θα είναι υπολογίσιμοι αντίπαλοι. Και αν η Γαλλία παραδοθεί, θα έχουν υπό τον έλεγχό τους το γαλλικό ναυτικό, του οποίου τα πλοία είναι πολλά και σύγχρονα. Στο άμεσο μέλλον, όμως, το βασιλικό ναυτικό μπορεί να εμποδίσει μια απόφαση. Εκτός αν οι Γερμανοί αποκτήσουν τον έλεγχο του εναέριου χώρου, τότε τα Βρετανικά πλοία θα εκτεθούν σε θανάσιμο κίνδυνο. Επομένως, η τύχη της Μεγάλης Βρετανίας εξαρτάται από την αεροπορία της, της οποίας την ενίσχυση μάταια ζητούσε ο Τσόρτσιλ τα τελευταία 10 χρόνια. Σαν από θαύμα, η ιδιωτική πρωτοβουλία επέτρεψε στη Βρετανική αεροπορία να διαθέτει 2 μοντέλα σύγχρονων καταδιοκτικών. Το Hurricane και το Spitfire, των οποίων η ταχύτητα και η δύναμη πυρός είναι αναμφισβήτητα. Απέναντι στη Luftwaffe, η Βρετανική αεροπορία στέκεται επάξια. Επίσης, η Μεγάλη Βρετανία είναι η μόνη που διαθέτει μια επαναστατική εφεύρεση, το ραντάρ, που έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει εκ των προτέρων τις αεροπορικές επιθέσεις. Okay. Τέλος, ο Τσόρτσιλ διαθέτει ένα μυστικό όπλο κρυμμένο επιμελώς στο κτήμα μιας έπαυλης κοντά στο Λονδίνο, στο Bletchley Park. Στα ξύλινα παραπήγματα, μια φοβερή ομάδα από μαθηματικούς, γλωσσολόγους, αρχαιολόγους και άλλους ειδικούς κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν τον μυστικό κώδικα που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί στις επικοινωνίες τους μέσω της μηχανής Ένιγμα. Χωρίς να το γνωρίζει κανείς, διάβασαν σαν ανοιχτό βιβλίο τα απόρριτα σχέδια του αντιπάλου. Έτσι, μπορεί η μάχη της Γαλλίας να χάθηκε, αλλά η μάχη της Αγγλίας μπορούσε ακόμα να κερδιθεί και ο Τσόρτσιλ αυτό σκόπευε να κάνει παρά την ητοπάθεια που επικρατούσε στο πολεμικό συμβούλιο. 50,000 men from Dunkirk. This is a grave day for the United Kingdom. Όταν συναντά τα μέλη του Συμβουλίου, εκείνο το απόγευμα της 28ης Μαΐου, ο Τσόρτσιλ είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ. Δεν έχει κερδίσει ακόμα το στοίχημα. Τα νέα από τη Δουνκέρκη παραμένουν πολύ άσχημα και οι αντίπαλοι του δεν πάβουν να του το θυμίζουν. Good morning, gentlemen. Εκατομμύρια πολίτες προσπαθούν να γλιτώσουν από τα γερμανικά στρατεύματα στους δρόμους της Γαλλίας. Στο Παρίσι παραδίδουν στην πυρά τα αρχεία της κυβέρνησης, η οποία αναζητά καταφύγιο στην Τουρ και στη συνέχεια στο Μπορντό. Στις εκκλήσεις για βοήθεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραλύουν διότι δεν επιθυμούν την εμπλοκή τους στον πόλεμο. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ, όποιες και αν είναι οι μυστικές επιλογές του, δεν μπορεί να βοηθήσει τα κράτη της Ευρώπης. Have you seen the papers? Για άλλη μία φορά το πολεμικό συμβούλιο θα προτείνει διαπραγματεύσεις με τη Γερμανία. Εάν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, δεν πρόκειται να σταματήσουν. Όπως και σε προηγούμενες συναντήσεις, ο Χάλιφαξ περνά στην αντεπίθεση. Η Αγγλία τώρα μπορεί να επιτύχει τους καλύτερους όρους για την ειρήνη παρά έπειτα από έναν μήνα βομβαρδισμών. Ο Τσάμπερλεν επικροτεί. The nations that surrender tamely are beaten, but those that continue fighting rise again. Nothing in my suggestion can even remotely be described as ultimate capitulation. The chance of us being offered decent terms at present are 1,000 to 1. Then consider them, and we'll know immediately whether or not they're decent.
Έπειτα από αυτήν την έκρηξη θυμού του Χάλιφαξ, ο Τσόρτσιλ αντιλαμβάνεται ότι δεν θα μπορέσει να αντιταχθεί στο πολεμικό συμβούλιο. Δεν θα μπορέσει να εμποδίσει ένα απλό αίτημα ενημέρωσης σχετικά με τους όρους που έθεσαν οι Γερμανοί μέσω των Ιταλών ή των Αμερικανών. Ο Χίτλερ θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο στα Ανατολικά για να κλείσει τους λογαριασμούς του με τη Σοβιετική Ένωση. Δεν θέλει να έχει δύο μέτωπα ανοιχτά στην παρούσα φάση. Θα προτείνει όρους αποδεκτούς από τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία θα υποκύψει. Και αργότερα, όταν θα είναι έτοιμος, θα χοντρίνει το παιχνίδι μέχρι εκεί που δεν πάει και θα συντρίψει την Αγγλία, που τότε θα είναι αποδυναμωμένη για να αμυνθεί. Είναι η μοιραία καμπή στην οποία αναφέρεται ο Τσόρτσιλ μήνες ολόκληρους. Και οι Τσάμπερλεν και Χάλιφαξ αρνούνται να δουν. Ο Τσόρτσιλ είναι χαμένος. Εκτός εάν βρει υποστηρικτές εκτός του πολεμικού συμβουλίου. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είναι ιδιότροπος, παρορμητικός αλλά και ικανός πολιτικός. Η απόφαση αν η Μεγάλη Βρετανία θα συνεχίσει τον πόλεμο ή αν θα διαπραγματευτεί την ειρήνη λαμβάνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο. Δεν είναι αποκλειστικά δική του απόφαση. Η κυβέρνηση, σε πλήρη σύνθεση, μπορεί επίσης να παρέμβει. Ή, εάν ο Τσόρτσιλ καταφέρει να καταλάβει εξαπίνει στο Πολεμικό Συμβούλιο, συγκαλώντας την κυβέρνηση, η κατάσταση αλλάζει. Στην κυβέρνηση δεν γνωρίζουν όσα διαδραματίζονται στο Πολεμικό Συμβούλιο. Το χάος που επικρατεί στο στράτευμα επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα. Στη συνέχεια, ο Τσόρτσιλ μπορεί να υπολογίζει σε πολλούς από τους δικούς του που τους έχει ορίσει σκόπιμα υπουργούς. Ο Άντονι Ίντεν, για παράδειγμα, που τον υποστήριξε πολύ πριν από το Μόναχο. Ή ο Λόρδος Μπίβερμπρουκ, μεγιστάνας του τύπου, υπουργός παραγωγής αεροσκαφών. Και υπάρχει και το κόμμα των εργατικών που συμμετέχει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Οι εργατικοί, πολέμοι του φασισμού, είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν χωρίς ενδιασμού στην πολεμική σύγκρουση. Ο Τσόρτσιλ θα καταφέρει να τους πείσει. Απροσδόκητα προκαλεί έκτακτη σύγκληση κυβερνητικού συμβουλίου σε πλήρη σύνθεση. Και εξαπολύει την επίθεσή του με το ισχυρότερο όπλο του, την αναμφισβήτητη ευγλωτία του. Έχει το χρόνο μιας ομιλίας, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, για να κερδίσει την παρτίδα. I thought carefully these last days whether it was part of my duty to consider entering negotiations with Hitler. But it was idle to think that we may try to make peace now. We should get better terms from Germany than if we go on and fight it out. Therefore, we shall go on, and we shall fight it out, here or elsewhere, and if, at the last long story is to end, it is better. It should end, not through surrender. But only when we are rolling senseless on the ground. Αμέσως οι υπουργοί, παρασυρμένοι από τα συναισθήματά τους, σηκώνονται και επιθυμούν τον Τσόρτσιλ. Τον καταχειροκροτούν, τον συγχαίρουν, τον αποθεώνουν. Ο Τσόρτσιλ θα γράψει στα απομνημονεύματά του. Καθένας από τους υπουργούς, είμαι σίγουρος, ήταν έτοιμος να σκοτωθεί ακόμη και την ώρα του συμβουλίου παρά να παραδοθεί και να δει το βιός και την οικογένειά του να αποδεκατίζονται. Ένα εκτυφλωτικό φως, ακαταμάχητο, εξαιρετικό, φώτιζε το νησί μας απ' άκρη σ' άκρη. Ό,τι και να γίνει, η Αγγλία θα πολεμήσει. Αυτήν την αποφασιστικότητα, αυτήν την επίκληση της αγάπης για την πατρίδα και τη δημοκρατία, αυτήν τη σφοδρή επιθυμία να αντισταθούν στο Χίτλερ με όποιο κόστος, ο Τσόρτσιλ θα τη μεταφέρει στο Βρετανικό λαό μέσα από επικούς λόγους σε όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.
Και όπως το είχε προβλέψει, χάρη στα ραντάρ, χάρη στο ένιγμα, χάρη κυρίως στους νεαρούς πιλότους των Harry Kane και των Spitfire, η Αγγλία θα αποθήσει τις επιθέσεις της Luftwaffe. Τη μάχη δεν θα καταφέρουν να την περάσουν. Και αφού δεν μπορεί να νικήσει τη Μεγάλη Βρετανία, ο Χίτλερ θα αναζητήσει την νίκη στις στέπες της Ρωσίας, όπου η Wehrmacht θα αποδεκατιστεί. Η Αμερική θα μπει τελικά στον πόλεμο με την αρρωγή της πανίσχυρης βιομηχανίας της. Έπειτα από 5 χρόνια πολέμου, η Γερμανία θα παραδώσει τα όπλα στο ερυπωμένο Βερολίνο. Αυτά τα γεγονότα έσωσαν την Ευρώπη από μια διαβολική τυραννία. Και όλα ξεκίνησαν στις 28 Μαΐου του 1940, όταν ένας άνθρωπος μόνος σφυριλάτησε τη θέληση ενός έθνους και δημιούργησε την κρίσιμη καμπή για την έκβαση του πολέμου. Μετάφραση υποτιτλισμός Σοφίας Στεριοπούλου. Αφήγηση Βασίλειος Παπαδόπουλος. Τεχνική επεξεργασία Βαγγέλης Βελές. Μίξη ήχου Χρήστος Σιδηρόπουλος. ΕΡΤ 2018.